Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, το θέμα αφορά τις μεγάλες και χρόνιες ελλείψεις του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, που πλέον έχει και ρόλο νοσοκομείου αναφοράς εξαιτίας της εξελισσόμενης επιδημίας του κορονοϊού. Πρόκειται για το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κρήτης, αλλά και της Νότιας Ανατολικής Ελλάδας, που εξυπηρετεί περισσότερους από 600.000 κατοίκους. Η υποστελέχωση, η υποχρηματοδότηση, η έλλειψη υποδομών και η απουσία μέσων ατομικής προστασίας αναδεικνύουν με τον πιο οξύ τρόπο τις διαχρονικά εγκληματικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, αφήνοντας το λαό και τους υγειονομικούς εκτεθειμένους, στην κυριολεξία εκτεθειμένους, σε ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους. Η κυβέρνηση σε τούτη την κρίσιμη στιγμή που περνάει ο λαός μας επιμένει να μεταθέτει την κρατική ανεπάρκεια για την αντιμετώπιση του ιού στην ατομική ευθύνη των πολιτών και στο φιλότιμο των υγειονομικών, του διοικητικού προσωπικού, χωρίς τα αναγκαία μέσα και το απαιτούμενο προσωπικό. Οι ανεπάρκειες όμως δεν κρύβονται, κύριε Υπουργέ. Φαίνεται από τις διαπιστωμένες μεγάλες ελλείψεις προσωπικού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, από την απουσία μονάδας αυξημένης φροντίδας, την έλλειψη μονάδας λοιμωδών, τον περιορισμένο αριθμό κλινών ΜΕΘ, την έλλειψη επαρκών αντιδραστηρίων για τον έλεγχο του κορονοϊού. Αλήθεια, πού θα αναζητηθούν οι ευθύνες, αν όχι στο ίδιο το κράτος, όταν η ενίσχυση κρεβατιών ΜΕΘ προέρχεται από τη συγχώνευση ή το κλείσιμο τμήματων, όταν δεν υπάρχει επάρκεια υγειονομικού υλικού, μάσκες, γάντια, σαπούνια, στολές, αντισηπτικά, όταν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού. Πού θα αναζητηθούν οι ευθύνες όταν οι ΜΕΘ λειτουργούν με μειωμένο προσωπικό, με βάση πάντα τα διεθνή στάνταρ, με αποτέλεσμα να οφείλονται 500 μέρες άδεια και 200 ρεπό, όταν στα ΤΕΠ η διαλογή γίνεται από φοιτητή νοσηλευτικής, ενώ ένας νοσηλευτής καλύπτει το απόγευμα και το βράδυ 2 ιατρία. Όταν τα κέντρα υγείας του νομού Ηρακλείου είναι υποστελεχωμένα, όταν και οι 7 τόμοι δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες πρόληψης προαγωγής υγείας. Δεν κρύβονται κάτω από το χαλί, κύριε Υπουργέ, αυτές οι ελλείψεις. Οι μαχόμενοι υγειονομικοί, με όσα μέσα και ψυχικά αποθέματα διαθέτουν σε αυτές τις δύσκολες ώρες, καταβάλουν πραγματικά ηρωική προσπάθεια για τη δημόσια υγεία, χωρίς όμως όπλα για να αντιμετωπίσουν τους νέους κινδύνους. Παρ' όλα αυτά, η διοίκηση του νοσοκομείου, αντί να απολογηθεί για τις ελλείψεις και τις καθυστερήσεις, αντί να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να βρεθεί το νοσοκομείο έτοιμο στην πανδημία, εκτοξεύει προφορικές και έγγραφες απειλές προς το Σωματείο Εργαζομένων, επειδή τόλμησε να βγάλει στο φως τα προβλήματα, τις ελλείψεις και τις ανεπάρκειες του νοσοκομείου. Κατά την άποψή μας, αποτελεί μια πράξη φήμωσης και τρομοκράτησης των εργαζομένων. Ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου έφτασε στο σημείο να στείλει απειλητικό έγγραφο στον πρόεδρο του Σωματείου για διεξαγωγή έρευνας, κάνοντας λόγο για παραβίαση απορρίτου ψευδών ειδήσεων που ελοχεύει ποινική δίωξη, επειδή αμφισβήτησε το επίπεδο ετοιμότητας του νοσοκομείου ως νοσοκομείο αναφοράς, επειδή τόλμησε να αναδείξει τις ελλείψεις που έχει το νοσοκομείο. Με όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, τα αποκαλυπτικά και αδιαμφισβήτητα. Μπείτε στο ερώτημα. Θα πρέπει λοιπόν να μας απαντήσετε, χωρίς άλλη καθυστέρηση, τι μέτρα θα πάρετε για την άμεση πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και την άμεση μονιμοποίηση όλων όσων ήδη εργάζονται στο νοσοκομείο με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, για να ανοίξουν κρεβάτια ΜΕΘ, για να δημιουργηθούν καινούρια, να στελεχωθούν τα ΤΕΠ, οι παθολογικές, οι ΟΕΑ, όλα αυτά που είπατε ότι έχουν ελλείψεις. Για τον πλήρη εξοπλισμό, και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, για τον πλήρη εξοπλισμό με μέσα ατομικής προστασίας, την εξασφάλιση επαρκούς αριθμού τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού στο δημόσιο σύστημα υγείας και όχι στους ιδιώτες, και φυσικά τι θα κάνετε προκειμένου να ανακληθεί η απειλητική απόφαση της διοίκησης του νοσοκομείου για τη διεξαγωγή έρευνας για τις καταγγελίες που διατύπωσαν οι εργαζόμενοι μέσω του συνδικαλιστικού τους οργάνου. Ναι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, ο κύριος Συντιχάκης μας παρέθεσε όλες τις στρεβλώσεις του συστήματος υγείας, τις οποίες ζητάει απαντήσεις
στο τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Βρισκόμαστε, κύριε Συντυχάκη, σε ένα πόλεμο και σε αυτόν τον πόλεμο μαχητές είναι όλοι. Από τον νοσηλευτή και τον τραυματιοφορέα, τον γιατρό, μέχρι και τον τελευταίο Έλληνα πολίτη, ο οποίος μένει στο σπίτι του προκειμένου να νικήσουμε αυτή τη μάχη. Και πρέπει να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες αυτής της χώρας ότι οι μάχες δίνονται, χαρακτηρίζονται από την ομοψυχία όλων. Δίνουμε αυτή τη μάχη, ξέρουμε πώς θα την κερδίσουμε, δουλεύουμε κάθε λεπτό της ημέρας με σχέδιο, συνθέτοντας και δίνοντας λύσεις χωρίς κομματικές και ιδεολογικές αγκυλώσεις. Δεν είναι η ώρα της κομματικής και ιδεολογικής αντιπαράθεσης. Στόχος μας είναι ένας, να προασπίσουμε τη δημόσια υγεία και να διασφαλίσουμε την υγεία του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Απαιτείται λοιπόν υπευθυνότητα στην κριτική, την οποία ασκείται, και κυρίως καλή πληροφόρηση, την οποία προφανώς από ό,τι φαίνεται δεν έχετε. Κύριε Συντυχάκη, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ηράκλειο της Κρήτης αποτελεί μια πρότυπη υγειονομική δομή και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στον κορονοϊό. Σίγουρα η αριθμητική του επάρκεια είναι ελεγχόμενη. Για την ενίσχυση προσωπικό του συνόλου των υγειονομικών δομών της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, η κυβέρνηση, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχει δώσει σαφέστατες εντολές για την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων προσλήψεων και διασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικού όπου υπάρχει ανάγκη. Και είπα και στην προηγούμενη μου απάντηση προς τον κύριο Πουλά ότι έχουμε ήδη προβήσεις εγκρίσεις περισσότερων από 3.500 ετοιμάτων προσλήψεων στα νοσοκομεία για ιατρικό και υλικό επικουρικό προσωπικό. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου έχουν εγκριθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη προσλήψεις. Χαρακτηριστικά είναι 77 θέσεις τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Είναι 21 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, 35 ΤΑΦΕ νοσηλευτές, 13 υποχρεωτικής εκπαίδευσης βοηθητικό προσωπικό, βιολόγοι, βοηθοί νοσηλευτές. Η δουλειά όμως που υλοποιείται από τις διοικήσεις τόσο του νοσοκομείου όσο και της 7ης υγειονομικής περιφέρειας δεν περιορίζεται μόνο στις προσλήψεις και συγκεκριμένα στη μάχη αυτή για τον κορονοϊό. Έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής τα ακόλουθα. Η μονάδα ανοσοκατασταλμένων κοροναϊού με 40 κλίνες, στις οποίες ήδη νοσηλεύονται ασθενείς. 4 επιπλέον κλίνες μονάδας εντατικής θεραπείας εντός του χώρου της υπάρχουσας μονάδος δύναμης 12 κλινών. Μετατροπή των 7 κλινών της μονάδας εντατικής παρακολούθησης καρδιοπαθών σε κλίνες εντατικής θεραπείας. Ειδικός χώρος υποδοχής λοιμόξεων που βρίσκεται στα τμήματα επειγόντων περιστατικών με θάλαμο αρνητικής πίεσης και 7 εξεταστικά κρεβάτια. 2 θάλαμοι αρνητικής πίεσης εντός της παιδοψυχιατρικής κλινικής για τη δημιουργία των οποίων τηρήθηκαν όλες οι απαιτούμενες προβλέψεις και συνθήκες προστασίας. Κλείνοντας και με αφορμή τα όσα υπόθηκαν με την παρέμβαση του εισαγγελέα για τα όσα άστοχα και άσκοπα αναφέρθηκαν από τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων στο νοσοκομείο, έχω να πω ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές συμπεριφορές διασποράς ψευδών ειδήσεων. Είμαστε υποχρεωμένοι να σταθούμε στο ύψος των κρίσιμων για την πατρίδα περιστάσεων, πάντα στο πλευρό των εργαζομένων στο σύστημα υγείας που δίνουν αυτή τη μεγάλη μάχη και με μοναδικό γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας του κάθε πολίτη. Αυτή λοιπόν η στάση μας υποχρεώνει από μόνη της να ακυρώσουμε κάθε προσπάθεια δημιουργίας κλίματος ανασφάλειας και πανικού με όλα τα μέσα που διαθέτει το Σύνταγμα και οι νόμοι του ελληνικού κράτους. Απάντηση σε αυτά τα καυτά και χρονίζοντα προβλήματα δεν περιμένει μόνο το ΚΚΕ. Κυρίως περιμένουν απαντήσεις οι εργαζόμενοι και οι νοσηλευόμενοι, όλος ο λαός, οι εργαζόμενοι που περνούν αυτή τη δοκιμασία σήμερα. Κατά την άποψή μας, αυτά τα οποία μας αναφέρατε είναι μέτρα μπάλωμα που δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες με βάση τα σημερινά δεδομένα και το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα, ο πλανήτης ολόκληρος. Γι' αυτό θα επιμείνω. Γι' αυτό η κυβέρνηση σε όλους τους τόνους προσπαθεί να μεταθέσει τις δικές σας ευθύνες, τις διαχρονικά ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, στην ατομική ευθύνη, δηλαδή οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Η ευθύνη σας όμως δεν σταματάει εκεί.
Η ευθύνη σας δεν είναι να ανακατεύετε την τράπουλα. Δεν είναι να κάνετε μπαλώματα στα νοσοκομεία. Η ευθύνη σας πριν απ' όλα λέει ότι πρέπει να πάρετε όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά το δημόσιο σύστημα υγείας και φυσικά να προστατευτεί ο πληθυσμός και η υγειονομική. Τους λέτε για παράδειγμα να παραμείνουν στο σπίτι τους και να επικοινωνούν με τον γιατρό τους. Αυτά λέει ο ΕΟΔΗ. Ενώ γνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν οικογενειακοί γιατροί, ούτε κατοίκον νοσηλεία. Οι δομές πρωτοβάθμιας υγείας έχουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό. Χιλιάδες συμπολίτες μας, είτε με ελαφρά είτε με βαρύτερα συμπτώματα, τηλεφωνούν στο ΕΟΔΗ και το κλασικό μότο είναι «μείνετε στο σπίτι». Στην ουσία δηλαδή τους στέλνετε στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και στις κλινικές, πληρώνοντας από 150 ευρώ έως 400 ευρώ για να διαγνώσουν εάν έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό. Και την ίδια στιγμή φροντίσατε να δώσετε 30 εκατομμύρια ευρώ στους κλινικάρχες και στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Γι' αυτό λέμε ότι η ατομική ευθύνη από μόνη της είναι ένα αδιανό πουκάμισο και όταν δεν στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο κεντρικό κρατικό σχέδιο. Ποιανού για παράδειγμα ευθύνη είναι, αν όχι του ίδιου του κράτους, η πλήρη κάλυψη των διαγνωστικών τεστ και η παροχή νοσηλείας στο δημόσιο σύστημα υγείας. Οι προσλήψεις που αναφέρατε, 77-80 πόσες αναφέρατε, επικουρικού προσωπικού, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Ποιανού ευθύνη είναι η κάλυψη των 2.000 κενών θέσεων νοσηλευτών στα νοσοκομεία της Κρήτης, εκ των οποίων οι 400 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, με βάση τους οργανισμούς του 2012, με αποτέλεσμα ένας νοσηλευτής και ένας βοηθός νοσηλευτή αναβάρδια να έχουν στην ευθύνη τους 40 ασθενείς. Ποιανού ευθύνη είναι η κάλυψη των 40 κενών θέσεων ειδικευμένων και πάνω από 80 θέσεων ειδικευόμενων γιατρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, με αποτέλεσμα υπάρχοντες γιατροί να αναγκάζονται σε περισσότερες εφημερίες. Ποιανού ευθύνη είναι το γεγονός ότι απουσιάζουν πάνω από 50 τραυματιοφορείς στο Παγνί. Είναι κοροϊδία πραγματικά να προπαγανδίζει η 7η ΥΠΕ ότι θα προσλάβει 200 επικουρικούς εργαζόμενους για όλες τις δημόσιες δομές της Κρήτης, εκ των οποίων 40 αντιστοιχούν στο Παγνί, όταν οι κενές θέσεις νοσηλευτών για όλη την Κρήτη, σας το είπα, είναι 2.000. Ποιανού ευθύνη είναι η ανυπαρξία μονάδας λιμωδών, παρόλο που είχε σχεδιαστεί, αλλά ποτέ δεν λειτουργήσε. Με αποτέλεσμα τα λοιμώδη νοσήματα να περιθάλπτονται στις κοινές κλινικές, παθολογική, πνευμονολογική, γαστρεντρολογική, μειώνοντας δωμάτια για την νοσηλεία των υπόλοιπων ασθενών και αυξάνοντας τον κίνδυνο για διασπορά του ιού σε ασθενείς παθολογικής. Ποιανού ευθύνη είναι το γεγονός ότι η μονάδα αυξημένης φροντίδας δεν λειτουργήσε ποτέ σε ένα κατά τα άλλα τριτοβάθμιο νοσοκομείο, ενώ υπάρχει και ο χώρος και τα μηχανήματα για να λειτουργήσουν 15 κρεβάτια ΜΕΘ. Ενώ υπήρχαν έτοιμοι από το 2003 θάλαμοι αρνητικής πίεσης εξαιτίας του SARS, αυτοί κλείστηκαν για να δημιουργηθεί η παιδοψυχιατρική. Τώρα και αυτή περιορίζεται στο μισό χώρο, γιατί η λειτουργία των θαλάμων εκείνων κρίθηκε ως μη απαραίτητη. Να λοιπόν πώς ανακατεύετε την τράπουλα για να κάνετε τα παλώματα και να το παρουσιάσετε ότι δήθεν λειτουργεί ομαλά το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, ενώ αυτό δεν ισχύει. Δεν έχουν ανάγκη από όμορφα λόγια οι υγειονομικοί. Εκείνο που θέλουν είναι να προστατευθούν. Εκείνο που θέλουν είναι να επαναφέρετε το 13ο και το 14ο μισθό. Θέλουν την ένταξή τους στα βαρέα και αμφιγεινά. Δεν έχουν ανάγκη από τα χειροκροτήματα τη ίδια στιγμή που τους στέλνετε σε ένα πόλεμο χωρίς όπλα. Κατά συνέπεια, νομίζω και κλείνω με αυτό, ότι σήμερα η εξέλιξη και τα επιτεύγματα της τεχνολογίας έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο που μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Για να μην πεθάνει κανένας ασθενής μόνος και αβοήθητος στο σπίτι, αρκεί να τεθεί στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών σε ένα δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας με πλήρη επάρκεια προσωπικού και μέσων. Και νομίζω ότι αδικεί τους υγειονομικούς η απειλή του διοικητή του νοσοκομείου. Θα πρέπει να το επανεξετάσετε, να ανακαλέσει αυτή την απειλή, αυτό το έγγραφο προς τον Πρόεδρο. Εντάξει, κύριε Συντηχάκη, σας παρακαλώ, εντάξει, είπαμε.